Καταρχήν, αύριο θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, το οποίο θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έρθει πρώτα μετά από διαβούλευση. Ήταν κάτι που δεν προηγήθηκε. Έγινε σε καιρό που τα σχολεία ήταν κλειστά. Και να υπενθυμίσουμε επίσης και να υπενθυμίσουμε ότι όταν κατέτυχε το νομοσχέδιο, δεν είχε το δικαίωμα ο συνδικαλιστικός κόσμος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να εξετάσει το νομοσχέδιο αυτό, έτσι. Απαγορευόταν οι συναθροίσεις. Προσπαθήσαμε μέσω τηλεδιασκέψεων, αλλά δεν είναι ο δεδειγμένος τρόπος, γιατί πολλοί συνάδελφοι είχαν αποκλειστεί. Δεν είχαν όλη τη δυνατότητα να μπορούν να συνδεθούν και να το κάνουμε. Ναι. Υπήρχε και αυτή η αδυναμία. Λοιπόν, εντάχει. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατευθυνθεί το νομοσχέδιο, γιατί υποβαθμίζει το μάθημα στα δημοτικά, αυξάνοντας τον αριθμό των μαθητών. Θεωρούμε δηλαδή ότι σε μόνιμη βάση το θέλουμε αυτό οι καθηγητές, ότι πρέπει τα τμήματα να είναι λιγότερα και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έχουμε το θέμα τώρα με τον κορονοϊό που μπήκαν οι κάμερες. Ζητάμε οι κάμερες να μην μπαίνουν ζωντανά στην τάξη. Την ώρα που κάνουμε μάθημα, να υπάρχει και μια κάμερα που να παρακολουθεί την διδασκαλία μας. Δεν λέμε όχι αν λόγω πανδημίας ένα παιδί δεν μπορεί να παρακολουθεί στο μάθημα να κάνουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την οποία την υποστηρίξαμε. Αλλά λέμε όχι στην κάμερα, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχει και θέμα και με προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Έχουμε την υποστήριξη από το συνδικαλιστικό μας όργανο και το ευρωπαϊκό, το οποίο έχει στείλει επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, στην οποία αναφέρει πού προσκρούει η συγκεκριμένη αναμετάδοση. Κώστα. Και έχουμε τώρα τα προβλήματα που αφορούν τους μαθητές, όπου έχουμε αύξηση των μαθημάτων στο γυμνάσιο, στο οποίο οι εκπαιδευτικοί σαν εκπαιδευτικοί δεν είναι αρνητικοί, αλλά αυτό θα επιβαρύνει τα παιδιά. Οπότε σκεπτόμενοι τα παιδιά, λέμε όχι στην αύξηση των μαθημάτων και στο γυμνάσιο, που εξετάζονται στο τέλος, όχι και στην τράπεζα θεμάτων, όπως πάει να την φέρει ξανά το Υπουργείο Παιδείας, την είχε φέρει και το 2013, με εικόνα προς τους μαθητές αρνητική. Δηλαδή τα παιδιά δυσκολευόντουσαν να προαχθούν, είχαμε αύξηση των μεταξεταστέων, δημιούργησε περισσότερο άγχος στα παιδιά το συγκεκριμένο πράγμα, η τράπεζα θεμάτων δηλαδή από μια κεντρική βάση να μπαίνουν τα θέματα. Γενικά δημιούργησε πρόβλημα στις οικογένειες. Εγώ θέλω να είμαι. Σήμερα και τις κινητοποιήσεις, ναι. Απλά να ενημερώσω ότι είχαμε στο νομό Κοζάνης 7% συμμετοχή στους δασκάλους, 5,5% στους καθηγητές. Μία διευκρίνηση, η επιλογή της ημέρας έγινε γιατί αύριο είναι η κατάθεση και το αναφέρω γιατί ασκήθηκε κριτική σήμερα στους εκπαιδευτικούς, η ψήφιση, με συγχωρείτε. Ότι μετά από τριήμερο πάμε ναι, αυτό, ναι. Να απαντήσετε όχι. Και σε αυτό αν θέλετε. Καταρχήν, εγώ σήμερα που έκανα απεργία, ήμουν στο σχολείο από τις 8 έως τις 12, γιατί είχαμε άλλες εργασίες, οι οποίες έπρεπε να διεκπαιρωθούν. Οπότε καταρρύπτεται αυτός ο μύθος. Ναι. Και δεν είμαι ο μόνος καθηγητής που σήμερα με δηλωμένη απεργία βρεθήκαμε στο σχολείο, είτε γιατί υπήρχαν κάποιες συνελεύσεις που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο σχολείο, είτε οτιδήποτε. Πάντως, κύριε Πρόεδρε. Αυτό με το τριήμερο και το τετραήμερο, επίσης ο συνάδελφος εκπαιδευτικός, όταν απεργεί, χάνει περίπου 70-90 ευρώ. Δεν νομίζω κανένας εργαζόμενος να του είναι εύκολο. Η συμμετοχή πάντα είναι χαμηλότερη στην επαρχία. Αυτός είναι δυστυχώς ο λόγος που είχαμε τόσο χαμηλά ποσοστά. Το 5 και 7% δεν δηλώνει ισχυρή αντίδραση απέναντι στο νομοσχέδιο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι, ακόμα και αυτοί που κάναν κινητοποίηση, λάθος σκεπτόμενοι κατά τη γνώμη μου, οι οποίοι σχολάσαν 1/20 χωρίς να δηλώσουν απεργία, μπόρεσαν να πάνε σε μια κινητοποίηση ακόμα και στις Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας. Όποια κινητοποίηση είχαμε περίπου 40 άτομα. Οι συνάδελφοι που ήρθαν, πολλοί που ήρθαν στην κινητοποίηση, δεν δηλώσαν απεργία. Όπως και εγώ που δήλωσα απεργία, μπορούσα σήμερα 1 η ώρα κανονικά να κάνω την κινητοποίησή μου χωρίς να δηλώσω απεργία. Απλά να βρίσκομαι εκεί. Ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, σας λέω. Ούτε απεργία έκαναν, ούτε σε συγκέντρωση ήρθαν, δηλαδή. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επίσης είναι σε άδεια, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να απεργήσουν. Δηλαδή, όταν έχεις πάρει άδεια λόγω των προβλημάτων υγείας. Ναι, δεν καταγράφονται αυτοί. Η χαμηλή συμμετοχή στο νομό μας πιστεύω οφείλεται και πάντα στην επαρχία οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν δυναμικές δράσεις προς την κοινωνία ώστε να φανεί ο λόγος που απεργούμε. Ενδεχομένως να ζούμε και την εποχή της παρακμής του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν είναι. Είναι ο φόβος ίσως σε ότι αντιδράς τώρα με την κυβέρνηση. Κάποιοι έχουν φόβο. Ας πούμε και σήμερα στις φωτογραφίες που βγάλαμε, κάποιοι δεν θέλανε να βγουν μπροστά στο πανό.
Δεν ξέρω γιατί έχει καλλιεργηθεί και αυτός ο φόβος στους συναδέλφους, ο οποίος υπήρχε και παλιότερα όταν είχαμε τις απολύσεις στα ΕΠΑΛ. Όλοι φοβόντουσαν να κρατήσουν τα πανό για να μην φανούν μπροστά στις κάμερες. Αλλά αυτό με το τετραήμερο καταρρύπτεται. Όχι, πολύ ήταν σαφή στην απάντησή σας. Κατερίνα, δηλαδή, παρακαλώ. Θα μας πείτε λίγο και για την λειτουργία των σχολείων. Κυλούν όλα ομαλά μετά την έναρξη των μαθημάτων. Τα σχολεία και στην Κοζάνη, από την πληροφόρηση που έχω, αλλά και στην Πτολεμαϊδα, ήμασταν πολύ καλά εξοπλισμένοι από τους δημάρχους για θέμα υγειονομικού πρωτοκόλλου. Είχαμε τις καθαρίστριες και ακόμα τις έχουμε. Βέβαια, πολλές φορές βάζουμε πλάτη και οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά στο εργαστήριό μου δεν μπορώ να περιμένω σε κάθε ώρα που φεύγουν τα παιδιά την καθαρίστρια που τρέχει και τις καθαρίστριες σε όλες τις τάξεις για να καθαρίσω πληκτρολόγια. Παίρνω και εγώ το σφουγγάρι με τη χλωρίνη, το σφουγγαράκι και καθαρίζω και εγώ. Mm-hmm. Βέβαια, αν είχαμε παραπάνω προσωπικό, θα ήταν καλύτερα, αλλά με ό,τι έχουμε πορευόμαστε. Σαφές. Από εκεί και πέρα, το ίδιο το Υπουργείο σαμποτάρισε τα μαθήματα, βάζοντας τους γονείς να κάνουν εν λευκό υπεύθυνες δηλώσεις που λένε ότι το παιδί δεν μπορεί να έρθει γιατί έχουμε κάποιον με πρόβλημα υγείας. Ξεκινήσαμε με συμμετοχή 65% στο γυμνάσιο και έχουμε φτάσει στο 50%. Το ίδιο το Υπουργείο σαμποτάρισε τα μαθήματα από κοντά εκ των έσω. Με την υπεύθυνη δήλωση αυτή, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς δηλαδή, καμία δικαιολογία. Λέτε να ήταν περισσότερο προς το υποχρεωτική συμμετοχή των μαθητών. Από το να δοθεί αυτή η δυνατότητα της επιλογής μέσω δήλωσης. Στις υπεύθυνες δηλώσεις. Μετά από μία εβδομάδα μαθημάτων, εμφανίστηκαν παιδιά τα οποία, επειδή ερχόντουσαν 4 παιδιά από τα 10, όπως ήταν χωρισμένα στην τάξη, άρχισαν να εμφανίζονται υπεύθυνες δηλώσεις ότι κάποιος έχει στο σπίτι πρόβλημα. Μάλιστα. Δηλαδή, καλώς. Δεν πάμε στο σχολείο γιατί έρχονται οι φίλοι μας. Κάπως φοβάμαι, αυτό και φοβάμαι και ότι τα ίδια τα παιδιά πίεσαν τους γονείς τους να ανακαλυφθεί αυτή η δήλωση. Σε αυτό το σύστημα, ας πούμε, κανένας δεν αξιολογεί το Υπουργείο και δεν επιρρύπτει ευθύνες. Όλα γίνανε τέλεια. Ήταν μεγάλο λάθος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλώς.